Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτόν τον τελευταίο προϋπολογισμό πριν την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, η αξιωματική αντιπολίτευση δίνει τα ρέστα της, όπως λέει ο λαός, διεξάγοντας τη συζήτηση με την προσφυλή της μεθοδολογία. Ύβρις, εμφυλιοπολεμικό κλίμα, καθολική αμνησία ως προς την κατάσταση που μας παρέδωσε, επαναλαμβανόμενα ψεύδι που αναπαράγονται από τα πολυπληθή της μίντια ως αναντήρητες αλήθειες που αποκτούν έρισμα σε ένα λαό ταλαιπωρημένο από τα χρόνια από την κρίση. Αυτή είναι ακριβώς και ο ορισμός και η αποθέωση του λαϊκισμού. Θα αναφερθώ σήμερα σε δύο από αυτά τα μεγάλα ψεύδι της δεξιάς προπαγάνδας, ότι δηλαδή πρώτον φτωχοποιήσαμε εμείς τη μεσαία τάξη με υπερφορολόγηση και δεύτερον ότι μειώνουμε τις δαπάνες για την κοινωνική προστασία, δηλαδή την πρόνοια. Όσον αφορά το πρώτο ψεύδος, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας από το 2008 μέχρι το 2015, ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό αυξάνεται από 28,1% σε 36% σε αριθμούς. Από 2,9 εκατομμύρια φτωχοί σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό που ήταν το 8, γίνεται 3,9 εκατομμύρια το 2015. Με απλή αριθμητική, αυξήσατε κατά 1 εκατομμύριο τους φτωχούς. Από πού? Από τη μεσαία τάξη. Πρώτον. Δεύτερον, οι υπόλοιποι της μεσαίας τάξης μειώθηκαν εκείνα τα 6 χρόνια, μειώθηκαν τα εισοδήματά τους κατά 35,5%. Ποιος τους φτωχοποίησε ακριβώς? Αλλά εσείς οι έτοιμοι να αλλάξετε την Ελλάδα δεν το είδατε, όπως βεβαίως δεν είδατε και την ανθρωπιστική κρίση. Ούτε διαβάσατε τα στοιχεία της Ελστάτ που έλεγαν ότι από το 8 μέχρι το 15 η χαμηλότερη τάξη έχασε το 38,5% των εισοδημάτων της. Δηλαδή, με απλά λόγια, οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι, ενώ το 10% των πλουσιότερων αύξησε τα εισοδήματά του και από αυτούς το 1% περίπου φοροδιέφυγε νόμιμα, όπως λέτε εσείς, οι έτοιμοι να αλλάξετε την Ελλάδα, στα Panama Papers και στα Paradise Papers με offshore εταιρείες των συγγενών σας, όταν δεν φοροδιέφευγαν παράνομα με τις λίστες Lagarde και Boyans που ξεχνάγατε στα συρτάρια σας ή και στα σπίτια σας. Εμείς εισπράξαμε 400 εκατομμύρια από φοροδιαφυγή που πήγαν στο πρωτογενές επλεώνασμα και στο κοινωνικό μέρισμα. Αναφορικά με το δεύτερο ψεύδος της δεξιάς προπαγάνδας, ότι δηλαδή μειώσαμε τις δαπάνες για την κοινωνική προστασία, την πρόνοια και κόψαμε τα επιδόματα. Εδώ πραγματικά η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Παραλάβαμε ένα προϋπολογισμό το 2015 790 εκατομμύρια. Το 2017 έγινε 1,5 δις. Και το 2018 γίνεται, το ψηφίζεται, 1,836, δηλαδή 2,5 φορές πάνω. Πάνω. Τα 790 εκατομμύρια που φτάσατε την πρόνοια, δηλαδή που είχατε την πρόνοια στο 2018-2015, ήταν ο χαμηλότερος προϋπολογισμός όλης της Ευρώπης. Είμαστε οι τελευταίοι σε δαπάνες κοινωνικής προστασίας σε όλη την Ευρώπη των 28. Και αυτό δεν το κάνατε λόγω της κρίσης. Πάντα εκεί βρισκόταν η κοινωνική προστασία. Γιατί ακριβώς τα ίδια βάζατε και στους καιρούς της Ευμάρειας. Εσείς πιστεύετε αυτό που ισχυρίστηκαν ο κύριος Χαρδούβαλης αυτές τις μέρες? Ο γνωστός σας, αγαπητός σας κύριος Χαρδούβαλης και ο ΣΕΒ, και αυτός αγαπητός. Ότι δηλαδή οι πόροι που πηγαίνουν στην κοινωνική πολιτική αφαιρούνται από την ανάπτυξη. Εμείς αντίθετα πιστεύουμε ότι αυτό που ακριβώς αναφέρουν και επιστημονικές έρευνες, ότι δηλαδή κάθε ευρώ που πηγαίνει στις κοινωνικές δαπάνες συμβάλλει στην ανάπτυξη, γιατί πολλαπλασιάζεται με δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή από 1,03 έως 1,68.
Στον προϋπολογισμό του 19 οι δαπάνες θα αυξηθούν επιπλέον κατά 1,2. Είναι ψηφισμένα μέτρα, στα αντίμετρα αυτά που λιδωρείτε. Δηλαδή θα φτάσουμε στα 3 δις. Επομένως, μέσα σε 4 χρόνια τετραπλασιάσαμε τις δαπάνες για την κοινωνική αλληλεγγύη. Πώς τις μειώσαμε, αυτό μόνο η δεξιά μπορεί να το ισχυριστεί και τα φιλικά της μέσα. Και σας ρωτώ ευθέως, εσείς οι έτοιμοι να αλλάξετε την Ελλάδα, τι προϋπολογίζετε για την κοινωνική προστασία το 19, που τότε επιθυμείτε ότι θα επιστρέψετε. Τι θα κόψετε? Τα 760 εκατομμύρια για το ΚΕΑ από 700.000 συμπολίτες μας. Τι θα κόψετε? Τα 200 εκατομμύρια των σχολικών γευμάτων για 500.000 παιδιά. Τι θα κόψετε? Τις 145.000 θέσεις, συνολικά 1.800 νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δηλαδή 165.000 θέσεις δωρεάν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για εργαζόμενες και άνεργες μητέρες. Από εκεί που ήταν 75.000 μόνο για τις εργαζόμενες, αυτό παραλάβαμε. Τα 260 εκατομμύρια επιπλέον των οικογενειακών επιδομάτων. Μήπως τα 600 εκατομμύρια για την επιδότηση ενοικίου και τραπεζικού δανείου πρώτης κατοικίας. Ένα χρόνο τώρα τρομοκρατείται την ελληνική οικογένεια ότι κόβονται τα οικογενειακά επιδόματα. Βγάζετε ηχηρούς λόγους για την υπογενετικότητα όταν το 1993 στη Βουλή έχετε βγάλει πόρισμα το οποίο δεν ακολουθήσατε σε τίποτα και οι ρυθμοί όλοι της υπογενετικότητας αυξάνονται τόσα χρόνια. Γιατί ο Έλληνας πολίτης έπρεπε να αισθανθεί ασφαλής με εσάς και να κάνει παιδιά? Ποιος θα φρόντιζε το παιδί του? Ποιος θα του δίνει δωρεάν βρεφονηπιακό σταθμό, δωρεάν σχολικά γεύματα, δωρεάν δημοτικά σχολεία, δωρεάν ΙΕΚ και ΤΕΙ, δωρεάν πανεπιστήμια, δωρεάν υγεία, δημόσια υγεία, δημόσια κοινωνική ασφάλιση? Αυτά είναι τα δημόσια αγαθά που θα καταργήσετε εσείς, οι μεταπράτες του δημοσίου, οι έτοιμοι να αλλάξετε την Ελλάδα. Θέλω λίγη ώρα, κύριε Πρόεδρε. Εμείς εφέτος κάναμε μια κίνηση μεγάλης συμβολικής σημασίας. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, όλα τα χρήματα που εξοικονομήσαμε από κάθε Υπουργείο, ευρώ το ευρώ, αναλώσουμε μετακινήσεις κτλ. Συνολικά 325 εκατομμύρια. Τα δώσαμε αποκλειστικά για το παιδί. Γιατί η αριστερά μιλάει για το παιδί πρώτα. Το Υπουργείο αύξησε κατά 260 εκατομμύρια το ποσό των οικογενειακών επιδομάτων από 650 που ήταν σε 910 εκατομμύρια, αύξηση 40%. Δημιούργησε 3 εισοδηματικές κατηγορίες και επειδή πολλά λέγονται, 2 νούμερα. Για το ένα παιδί, 480 ευρώ το χρόνο εσείς, 840 ευρώ εμείς. Για τα δύο παιδιά, 960 ευρώ το χρόνο εσείς, 1.680 εμείς. Για τα τρία παιδιά, 2.940 ευρώ το χρόνο εσείς, 3.360 εμείς. Για τα τέσσερα παιδιά, 3.920 εσείς, 5.040 εμείς και δεν θέλω να συνεχίσω. Με το νέο νόμο για την αναδοχή και υιοθεσία που θα ψηφίσουμε τον Ιανουάριο και που ήταν σε ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι πρότινος, αλλάζουμε το τοπίο στα ιδρύματα. Στα ιδρύματα, τα παιδιά θα βγουν από τα ιδρύματα, οι οικογένειες θα σταματήσουν να κλαίνε γιατί χρόνια δεν μπορούν να υιοθετήσουν παιδί. Ο νέος νόμος θα δώσει μια ζεστή αγκαλιά σε κάθε ένα παιδί από τα χιλιάδες που δεν ξέρουμε πόσα είναι μέσα στα ιδρύματα. Εδώ και ένα χρόνο τρομοκρατείται τον ευαίσθητο χώρο της αναπηρίας ότι θα κοπούν τα επιδόματα. Ούτε ένα ευρώ από τα αναπηρικά επιδόματα δεν πρόκειται να κοπεί. Αντίθετα, και ψηφίσαμε τον νόμο το οποίο έκανε υλοποίησε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που το είχατε από το 12 και περίμενε, και συγχρόνως
Από το Φεβρουάριο του 2018 θα τεθεί σε πιλωτική εφαρμογή ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας που θα δώσει τέλος χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες για τα άτομα με αναπηρία. Κατά τη διάρκεια του πιλωτικού προγράμματος, διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε ΑΜΕΑ θα πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ, του νέου δηλαδή ΟΓΑ, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΚΕΠΑ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εσείς οι έτοιμοι να αλλάξετε την Ελλάδα που χρέωσαν τη χώρα και ταπείνωσαν το λαό. Εσείς οι έτοιμοι να αλλάξουν την Ελλάδα που γιγάντωσαν τη φοροδιαφυγή, τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Νομίζουν και νομίζετε ότι βρίσκεστε στον προθάλαμο της εξουσίας. Εμείς αντίθετα. Τώρα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε κάθε μέρα που περνάει. Την επόμενη μέρα μετά την έξοδο από τα μνημόνια, για ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης που θα πάψει να είναι ιδρυματικό, επιδοματικό, αποκλειστικά με πελατειακές σχέσεις, που θα αντιμετωπίζει τους ευάλωτους συμπολίτες μας με αξιοπρέπεια, ισονομία και διαφάνεια. Φτιάνουμε λοιπόν για πρώτη φορά σε αυτό το κράτος δύο πυλώνες για την κοινωνική αλληλεγγύη. Ο ένας είναι ο Εθνικός Μηχανισμός με τα 240 κέντρα κοινότητας. Ήδη λειτουργούν 185. Τι είναι αυτός ο μηχανισμός? Ένας μηχανισμός σε τρία επίπεδα. Στη βάση του 240 κέντρα κοινότητας, στη μέση του 13 περιφέρειες, από πάνω τη Διεύθυνση Εθνικού Μηχανισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ενιέραχο κοκαλιάγιο πληροφοριακό σύστημα με τρία μητρώα. Τι γίνεται όταν πηγαίνεις εκεί με το ΆΜΚΑ? Αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, δεν αφορά μόνο τους ευάλωτους. Πας λοιπόν με το ΆΜΚΑ και σου λένε τι επιδόματα το πρώτο μητρώο και παροχές μπορείς να πάρεις. Το δεύτερο μητρώο, τι υπηρεσίες και πού θα απεμφυθείς για το παιδί σου, για τον πατέρα σου, τον άρρωστο, τον ανάπηρο ή οποιονδήποτε. Τέρμα οι πελατειακές σχέσεις. Όλα αυτά τα πουλούσατε ως εξυπηρετήσεις. Το τρίτο μητρώο, τα προγράμματα. Όλα τα προγράμματα που τρέχουν στην Ελλάδα. ΕΣΠΑ, εθνικά, τα τοπικά, σε κάθε σημείο και συγχρόνως. Την ώρα που ο μηχανισμός τα λέει αυτά σε σένα τον πολίτη, τα μεταβιβάζει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις στην υπηρεσία μέσα του Υπουργείου, έτσι που εμείς να ελέγχουμε και να αναδιατάσσουμε τις πολιτικές μας. Και ο δεύτερος πυλώνας, ο νέος ΟΠΕΚΑ, ο ΟΠΕΚΑ που θα δίνει όπως ακριβώς το ΚΕΑ, με την ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος και του ΚΕΑ, όλα τα επιδόματα με διαφάνεια, με ισονομία, με δικαιοσύνη, ακριβώς για να απολαύσουν τα πιο αδύναμα και καταταλαιπωρημένα στρώματα τα ευεργετήματα της νέας ψηφιακής πολιτικής. Κυρία Υπουργέ, τελειώσατε. Τελειώσαμε. Ναι. Αυτό κάνουμε και έτσι προχωράμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα